Από 1.000 έως 1.500 άτομα επισκέπτονται καθημερινά το ανάκτορο της Κνωσού, με την εικόνα σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα να μην έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, είναι εμφανώς πιο ικανοποιητική σε σχέση με τις πρώτες ημέρες που απελευθερώθηκαν οι πτήσεις του εξωτερικού. Δεν μπορώ να συγκρίνω, είπαμε, με την περσινή χρονιά, όταν μπήκαν 105.300 άτομα για την ακρίβεια. Θυμάμαι, ας πούμε, 121.000 τον Αύγουστο. Έτσι, αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν. Αλλά όταν πιάνουμε το 50%, 45 με 50%, είναι επιτυχία. Όπως δήλωσε στην Κρήτη TV ο αρχιφύλακας στην Κνωσό, η κίνηση δείχνει να έχει αυξανόμενη πορεία και οι εκτιμήσεις για τον Αύγουστο είναι ενθαρρυντικές, με τους επισκέπτες πάντως να μην φαίνεται να είναι διστακτικοί και να απολαμβάνουν τηρώντας τα μέτρα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Με συνεννόηση με την κυρία Σιδιακάκη, το 80 που είχαμε πει ότι πρέπει να είναι μέσα 80 άτομα το ανώτερο, το κάναμε 160. Και τα γκρουπ από 25 που ήταν το ανώτερο, τα κάναμε 35. Καταλάβατε, οπότε εξυπηρετούνται καλύτερα ο κόσμος. Βέβαια βοηθάνε οι φύλακες αυτό. Τους σταματάμε εδώ στην είσοδο όπως βλέπετε, για να μην μπαίνουν μπουλούκια, όπως και στον έλεγχο και όπως και στο θρόνο. Χωρίς σύγκριση με τα προηγούμενα έτη βλέπουν αυτή τη χρονιά και οι ξεναγοί. Οι εποχές που η Κνωσός μετρούσε καθημερινά μέχρι και 5.000 τουρίστες μπορεί σήμερα να μην έχει τη δυνατότητα επανάληψης, πλην όμως το γεγονός ότι πολύ σύντομα η κίνηση από 100 και 200 άτομα ανέβηκε στα 1.500 αφήνει νότα αισιοδοξίας εν ώψη του Αυγούστου αλλά και του Σεπτέμβρη. Εγώ το έχω λογαριάσει, τώρα είμαστε 60.000 ας πούμε, πρώτα εδώ θα πάμε τον Ιούλιο. Πέρσι κάναμε, είπαμε 105. Άρα είναι το μισό, είναι πάνω από το μισό. Το ίδιο θα πάει και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη μείωση επίσης και στον αριθμό των εκδρομών. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε τώρα στα 5 ή ίσως 6 λεωφορεία, κάπως έτσι να το πω. Ενώ παλαιότερα σίγουρα την αντίστοιχη περίοδο θα ήμασταν 4, 5, 6 φορές πάνω από το συγκεκριμένο αριθμό. Στον αντίποδα της αισιοδοξίας φαίνεται ότι βρίσκονται εργαζόμενοι στο χώρο του επισιτισμού, όπου εργάζονταν σε επιχειρήσεις που ακόμη δεν έχουν ανοίξει, με τα μηνύματα να δείχνουν ότι ακόμη και αύξηση του τουρισμού να καταγραφεί το επόμενο διάστημα, δεν είναι βέβαιο ότι θα σταθεί αρκετά δυνατό και σταθμιστικός σαν παράγοντας, προκειμένου να ανοίξουν όλες οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους. Τα καπιστιστικά καταστήματα έχουν ανοίξει περίπου το 40%, με αποτέλεσμα 4 στους 10 συναδέλφους να έχουν βρει δουλειά σε ταβέρνες, beach bar, εστιατόρια και καφετέριες στις αμιγώς τουριστικές περιοχές. Συνεχίζει το φάσμα της ανεργίας να πλήττει τον κλάδο μας. Η ποσότητα του τουρισμού που έχει έρθει αυτή τη στιγμή στο νησί μας δεν δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση.